Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ με την Αριστονίκη και γυρίζουμε για να γυρίσουμε την αυριανή Αριστοτρίτη και φτιάχνουμε αυτόν το σύντομο ενημερωτικό βίντεο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι επιτέλους αποφασίσαμε να ορίσουμε το live στο οποίο θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος» για το κανάλι μας. Ένα λεπτό να φέρω και το βιβλίο να το βλέπετε. Καιρός ήταν να το κάνουμε, καθότι έχει περάσει ήδη αρκετό διάστημα που έχει κυκλοφορήσει στην αγορά. Έχουν περάσει και 5 μήνες. Και δώσαμε έτσι ένα χρονικό περιθώριο για να... 5 μήνες. Και κοίταξε. Για να γνώστες σου να το διαβάσουν και να το απολαύσουν. Μπορούμε να πούμε ότι περιμέναμε για να έρθει το background. Για να βάλω κανένα πίνακάκι να μην είναι από πίσω κενό. Λοιπόν, το βιβλίο μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», έχει κυκλοφορήσει, αν θυμάμαι καλά, 10 Ιουνίου 2021, πριν σχεδόν 5 μήνες. Και έτσι ορίσαμε να γίνει ζωντανή παρουσίαση στο κανάλι μας την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, η ώρα 7.30 το βράδυ. Θα βάλουμε εκείνον το λογισμικό που θα φαίνεται και η Αριστονίκη και εγώ, και θα μπορείτε να μπείτε στο live και να θέσετε τα ερωτήματα σας ή τις απόψεις σας. Όμως έχει μια ιδέα η Αριστονίκη. Πες μας να δούμε. Η ιδέα για το βιβλίο εννοείς. Ναι, παιδί μου, δεν είπες να στείλει ο κόσμος τα ερωτήματα του. Να τα γράψεις σε σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Κάτω από αυτό το βίντεο να στείλετε όσες και όσοι θέλετε απορίες που μπορεί να σας έχουν προκύψει γύρω από μετά την ανάγνωση του βιβλίου. Αν έχετε κάτι που θέλετε να το επεξηγήσει η Θέκλα, που είναι η συγγραφέας του βιβλίου, καλύτερα, ή να το κάνουμε συζήτηση για να μπορέσετε έτσι λίγο να το καταλάβετε καλύτερα, είμαστε στη διάθεσή σας να μας στείλετε τα ερωτήματά σας προκειμένου σχόλια κάτω από αυτόν το βίντεο. Ναι, να τα δούμε και να απαντηθούν την ημέρα της παρουσίασης. Θα είναι σε 10 μέρες η παρουσίαση, οπότε αν κάποιος δεν έχει πάρει το βιβλίο και δεν έχει προλάβει να το, ή το έχει πάρει και δεν έχει προλάβει να το διαβάσει ακόμη, να έχει την ευκαιρία να το διαβάσει, επειδή είπαμε αυτή τη φορά την παρουσίαση λόγω καταστάσεων, λόγω συνθήκων να την κάνουμε ηλεκτρονική, αλλά να γίνει και με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή οι άνθρωποι να έχουν ήδη διαβάσει το βιβλίο και να μπορούν να συζητήσουν τα θέματα του βιβλίου. Λοιπόν, άρα την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου στις 7.30 το βράδυ στο κανάλι μας μέσω live, ζωντανή παρουσίαση του βιβλίου μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Μια άλλη ανακοίνωση θες να κάνεις, Αριστονίκη μου, πες μας να δούμε. Είχαμε πει ότι όσοι και όσες θέλετε να συμμετάσχετε στην ομάδα, την ψυχοθεραπευτική ομάδα... Δεν το έχουμε μπει σε όλους, το έχουμε ανακοινώσει μόνο στους ανθρώπους που είναι στη συμμετοχή. Άρα πρώτη φορά γίνεται ανοιχτό κάλεσμα προς το κανάλι ολόκληρο. Okay. Έχουν μείνει λίγες θέσεις για αυτήν την ομάδα. Θα είναι μια κλειστή ομάδα που είναι... Περίμενε, κόρη μου, να τα πούμε από την αρχή. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια ομάδα ψυχοεκπαίδευσης. Μάλιστα. Ψυχοεκπαιδευτική ομάδα για τη συνεξάρτηση. Και τους ανθρώπους που αγαπούν πολύ. Η ομάδα αυτή είχε ήδη μέχρι σήμερα 2 συναντήσεις. Την Τετάρτη μεθαύριο είναι η επόμενη συνάντηση. Και έχει προκύψει και από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην ψυχοεκπαιδευτική ομάδα, αλλά και από ανθρώπους που συμμετείχαν σε προηγούμενες ψυχοθεραπευτικές ομάδες που έχουν διοργανωθεί τους τελευταίους 6 μήνες. Έχεις ξεκινήσει αυτές τις ομάδες? Έχει προκύψει ζήτηση για να γίνει μια ομάδα ψυχοθεραπείας διαδικτυακή για το θέμα της συνεξάρτησης και τους ανθρώπους που αγαπούμε πολύ. Οι διαδικτυακές ψυχοθεραπευτικές ομάδες γίνονται κάθε 15 μέρες, διαρκούν 2 ώρες και σε μια ψυχοθεραπευτική ομάδα, σε μια ψυχοθεραπευτική ομάδα είναι διαφορετικοί οι κανόνες από μια ψυχοεκπαιδευτική ομάδα. Τώρα, συνέχισε. Λοιπόν, οπότε έχει κλείσει η ψυχοεκπαιδευτική ομάδα που γίνεται κάθε 15 μέρες Τετάρτη, η οποία είναι εκπαιδευτική, όπως έχουμε πει. Και λόγω της ανάγκης που έχουν κάποια μέλη να μετέχουν σε μια θεραπευτική, ψυχοθεραπευτική ομάδα, έχουμε βγάλει την ανακοίνωση
στο κανάλι πρωτίστως και τώρα δημόσια και εδώ. Για κάλεσμα, για όσους και όσες θέλετε να συμμετέχετε, έχουν μείνει λίγες θέσεις γι' αυτό. Προορίζεται μάλλον για Δευτέρα, ώρες 7 με 9 ή 7.30 με 9.30. 7 με 9. 7 με 9, εντάξει. 7 με 9. Που θα είναι η ψυχοθεραπευτική ομάδα για τη συνεξάρτηση και όσες ή όσοι θέλετε μπορείτε να μου στείλετε email στο email μου, θα το βάλει θεκλά κάτω από το βίντεο για να μπορέσουμε τα μέσα του Νοεμβρίου να την διευθετήσουμε να αρχίσει και αυτή. Adiahu.gr, aristonikit.adiahu.gr, θα το γράψω κάτω από το βίντεο. Επίσης, έχω έναν παράπονο. Μου έκανες δώρο και μου σύστησες το εξής βιβλίο «Όρια ζωής». Ναι. Του Dr. Henry Cloud και του Dr. John Townsend που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έλαφος. Εγώ θα είμαι ειλικρινής μαζί σου, δεν το είχα διαβάσει μέχρι τώρα. Το έφερα όμως μαζί με εδώ στα Χανιά, γιατί τελείωσε το προηγούμενο βιβλίο που διαβάζαμε στη συμμετοχή και να αρχίσουμε να το διαβάζουμε στη συμμετοχή. Και ήδη σήμερα, Δευτέρα, 1η Νευρίου, βγήκε το δεύτερο βίντεο αυτού του βιβλίου στη συμμετοχή. Κόρη, είναι πολύ θρησκευτικό βιβλίο, γιατί μου το είπες. Είναι πολύ θρησκευτικό βιβλίο. Ο λόγος που εγώ καταρχήν το είχα επιλέξει για τον τίτλο του. Κατά δεύτερον, όταν το διάβασα, επειδή μιλώ με πάρα πολύ κόσμο που είναι κατηχητικής παιδείας, όπως υπήρξες και εσύ και εγώ, για να τα θυμόμαστε κι αυτά. Λοιπόν, σε κάποια σημεία μέσα, όχι σε όλα, δεν συμφωνώ σε όλα, αλλά σε κάποια σημεία μέσα, κάνει πάρα πολύ καλή επεξήγηση πάνω στο τι σημαίνει βάζω όρια, προστατεύοντας τον εαυτό μου και αγαπώντας τον εαυτό μου και όχι αφήνω τον εαυτό μου έρμεον στους άλλους. Σε κάποια σημεία του βιβλίου εξηγεί δηλαδή πώς μπορεί, ενώ έχει, ας το πούμε, μια θρησκευτική, τη θρησκευτική παιδεία του της Ορθοδοξίας. Ναι, όμως εγώ η καημένη που το διαβάζω αυτό το βιβλίο στη συμμετοχή, κάθε λίγο πρέπει να λέω αυτή είναι μια θρησκευτική αναφορά, η οποία αφορά όσους έχουν θρησκευτική παιδεία, ενώ όσοι δεν έχετε, ξεχάζετε τη. Τέλος πάντων, είναι ωραίο βιβλίο. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Διάβασα το πρώτο, όταν έκανα το πρώτο βίντεο που ήταν περίπου μια ώρα, είπα στον κόσμο, εάν νομίζετε ότι δεν μας ταιριάζει αυτό το βιβλίο, επειδή έχει τόσες πολλές θρησκευτικές αναφορές, να μην το διαβάσουμε. Ο κόσμος στη συμμετοχή είπε, όχι, θέλουμε να το διαβάσουμε. Και το διαβάζουμε τώρα αυτό το βιβλίο. Στο να βλέπεις τις οπτικές γωνίες και συγγραφέων που μπορεί να με συμφωνείς απόλυτα, αλλά παράλληλα έχουν μια οπτική γωνία και να μπορείς να διαφωνείς και να τεκμηριώνεις την διαφωνία σου πάνω σε σημεία τέτοια, είναι και επίσης σημαντικό. Πολλά βιβλία που διαβάζω και εγώ και συναδέλφων και από όλα μπορεί να με συμφωνώ με αυτά που λένε. Ωστόσο, για να μπορέσουμε να ξέρουμε που συμφωνούμε και που διαφωνούμε και γιατί, πρέπει να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο μπορούμε να, μπορείτε να, είτε να το αγοράσετε και να το διαβάσετε, είτε αν σας αρέσει να ακούτε video books, να μπείτε στη συμμετοχή στο κανάλι. Κάτω από κάθε βίντεο υπάρχει επεξήγηση για το πώς μπαίνει κάποιος στη συμμετοχή και ο σύνδεσμος. Και να έρθετε στην παρέα μας που προσπαθούμε να βάλουμε όρια. Εάν σας βάζω πολλά όρια, σου βάζω όρια, Αριστονίκη, και να ξέρω ότι εσύ φταίεις, γιατί εσύ μου έκαμε δώρο αυτό το βιβλίο και το από εδώ, από εκεί πάλι. Εσύ φταίεις για όλα, αν αρχίσω να βάζω όρια, θα φταίεις εσύ. Λοιπόν, άρα κεφαλαιώνοντας, την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, στις 7.30 το βράδυ έχουμε γνωρίσει ένα live βίντεο, live παρουσίαση στο κανάλι μας του βιβλίου μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» και θα είναι η πρώτη παρουσίαση που θα κάνουμε εδώ στο κανάλι ζωντανά. Όσοι έχετε ερωτήματα σε σχέση με το βιβλίο, στα σχόλια αυτού του βίντεο καταγράψτε τα ερωτήματα σας για να προετοιμαστούμε για τη live παρουσίαση. Όσοι ενδιαφέρεστε για να συμμετέχετε στη ψυχοθεραπευτική ομάδα για τους ανθρώπους που αγαπούν πολύ, που οργανώνεται για τον επόμενο καιρό από τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, στο περιγραφή του βίντεο υπάρχει το email της aristonikit@yahoo.gr για να της στείλετε email για περισσότερες πληροφορίες και για ενδεχομένως τη συμμετοχή σας. Η και ομάδα γίνεται και από τις δυο μας. Είναι κοιτάξτε, για να είμαστε δίκαιοι, εσύ είσαι η ακαδημαϊκός υπευθύνη της ομάδος, εσύ κάνεις όλη τη σκληρή δουλειά, ετοιμάζεις όλο το υλικό και εγώ είμαι η φιλική συμμετοχή. Είμαι και εγώ στην ομάδα.
Φιλική αλλά ουσιαστική. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι την ακαδημαϊκή επιμέλεια της ομάδας εσύ την έχεις και την ψυχοθεραπευτική. Εσύ δίνεις στην ομάδα μια άλλη προοπτική. Ναι. Είμαστε μαζί στις ομάδες. Είναι ομάδες με δύο ψυχολόγους η ψυχοεκπαιδευτική ομάδα και με δύο θεραπεύτριες οι ψυχοθεραπευτικές ομάδες. Όμως η αλήθεια είναι ότι εσύ κάνεις την περισσότερη δουλειά, κόρη, και εσύ κάνεις και τις εγγραφές και όλα. Εντάξει, δεν... Τα του Κέσσαρος το Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Α, εντάξει, βάλω σου ωραία τώρα. Που λέγαμε. Λοιπόν, αυτά. Yeah. Αυτά. Αυτό ήταν ένα ενημερωτικό βίντεο και τώρα θα κλείσουμε αυτό το ενημερωτικό βίντεο και θα γυρίσουμε την αυριανή Αριστοτρίτη. Άντε γεια. Άντε γεια σας.